Δεν μπορώ να ασχοληθώ με την ομοιότητα, η οποία ούτως ή άλλως δεν είναι σημαντική, καθώς οι πελάτες μου προσπαθούν έπειτα να μοιάσουν με τα πορτρέτα τους. Kees Van Dongen. Σαν σήμερα, 28 Μαΐου 1968, πέθανε ο ζωγράφος Κορνέλης Θεοντόρους Μαρία Kees Van Dongen, γνωστός ως Kees Van Dongen. Ο Van Dongen ήταν ένας από τους πιο γνωστούς φοβιστές ζωγράφους. Ήταν φιλόδοξος και πάλεψε πολύ για την τέχνη του. Οργάνωσε ολόκληρη τη ζωή του γύρω από την ύπαρξή του ως καλλιτέχνης. Σε μια στιγμή της ζωής του, ο Van Dongen είχε γράψει «Δουλεύω, δουλεύω, δουλεύω». Ήταν παρατηρητής, απολάμβανε τη ζωή, ενώ ήταν και καταπληκτικός χορευτής. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του σηματοδοτήθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την περίοδο το Παρίσι ξεκίνησε να αναδύεται με πλήρη ταχύτητα, έτσι ο Van Dongen με σκοπό να προσελκύσει φήμη άρχισε να ζωγραφίζει μεγάλες και εντυπωσιακές προσωπογραφίες διαφόρων αστέρων του κινηματογράφου αλλά και διάσημων ανθρώπων από τον κόσμο της μόδας και του θεάτρου. Τα πορτρέτα αυτά γνώρισαν και ακόμη γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Όπως είχε γράψει και ο Ντερέν στον Ματίς, υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτόν. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του Van Dongen, επιλέξαμε το έργο «Περίπατος στο δάσος της Βουλώνης» 1916-22, λάδι σε χαρτόνι από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πινακοθήκης.